Δυστυχώς στα Χανιά βλέπουμε ότι τα σπίτια εδώ πέρα είναι, τι να πω, μπαίνουν όλα Airbnb το καλοκαίρι, οι φοιτητές μία νοικιάζουν, μία ξενοικιάζουν. Στην καλύτερη θα βρεις ένα σπίτι με 400 και 450 ευρώ. Για μία οικογένεια με ένα μέσο μισθό, δεν ξέρω, σφίγγει πάρα πολύ την τσέπη. Πιστεύω ότι θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα φέτος. Δύσκολη εξίσωση είναι η έβρεση αξιοπρεπούς φοιτητικής κατοικίας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές όπως είναι τα Χανιά, λόγω της ραγδαίας αύξησης των εγγεγραμμένων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ήδη μας παίρνουν τηλέφωνο και ζητάνε να βρουν σπίτι. Είναι δύσκολο, είναι ακατόρθωτα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από το σύνολο των προσενοικίαση ακινήτων, γύρω στο 50% είναι γκαρσονιέρες. Τα υπόλοιπα είναι διάρια, τριάρια και λίγο μεγαλύτερα. Από αυτό το 50%, μόλις κατά τη γνώμη μου το 10-15% προσφέρεται στους φοιτητές, το υπόλοιπο πάει στο Airbnb. Αυξητικές τάσεις καταγράφονται και στα ενοίκια, με τις τιμές να ξεπερνούν κατά πολύ το ποσό που μπορούν να διαθέσουν οι οικογένειες των φοιτητών. Υπάρχουν φοιτητές που λένε ότι δεν δηλώνουν την Κρήτη, τα Χανιά συγκεκριμένα, ενώ είναι πολύ καλές οι σχολές μας, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με την κατοικία. Σε μικρά παλιά σπίτια ή σε πιο αξιοπρεπή, από τα οποία όμως ίσως χρειάζονται διαδρομή μια μισή ώρα για το Πολυτεχνείο, καλούνται να μείνουν οι φοιτητές στην πόλη μας. Σε περιοχές που δεν είναι τόσο εύκολες σε πρόσβαση, σίγουρα από 350 και πάνω. Και φτάνει σε βαθμό κακουργήματος, που σημαίνει μπορεί να φτάσει και 550 και 600. Για να μείνει ένας φοιτητής σε ένα αξιοπρεπές σπίτι, θα πρέπει η οικογένειά του να έχει υψηλό μηνιαίο εισόδημα. Οι οικογένειες θα δυσκολευτούν πάρα πολύ το διάστημα του χειμώνα. Η μέρημνα είναι απαραίτητη και κάτι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε κάπως να ελαφρυνθούν αυτές οι οικογένειες. Το ευχάριστο που όμως δεν θα λύσει άμεσα το πρόβλημα είναι ότι έχουν ενδιαφερθεί πολλές εταιρείες να φτιάξουν διαμερίσματα για φοιτητές. Έχουμε δηλαδή τέτοιες ζητήσεις για οικόπεδα που να εξυπηρετούν φοιτητές και να γίνουν πολλές γκαρσονιέρες, ας πούμε. Την ίδια ώρα, σχεδόν ακατόρθωτο είναι να βρει σπίτι στην πόλη μας οικογένεια με παιδιά. Ένα τριάρι ξεκινάει σίγουρα από τα 500 και μπορεί να φτάσει και στα 1000. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που διώχνουν οικογένειες για να τα κάνουν βραχυχρόνιας μίσθωσης, Airbnb. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όπως φαίνεται, η αναζήτηση κατοικίας στα Χανιά είναι ένα κυνηγητό για γερά νεύρα.